πάμε στην Τουρκία, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Είχαμε μια προσπάθεια για προβοκάτσια τις προηγούμενες ημέρες και ένα μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού προς τον Ταγίπ Ερντογάν ότι Νταϊλή και Αγιόκ τελειώνουν. Πώς κρίνετε εσείς αυτή την εξέλιξη? Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να σκεφτώ λίγο πονηρά. Ναι. Ο Έλλην Πρωθυπουργός δεν χαρακτηρίζεται ως πολεμοχαρής. Νομίζω κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει τον κύριο Μητσοτάκη ως πολεμοχαρή. Σίγουρα. Συνεπώς η έκφραση αυτή πρέπει να έχει την αποδοχή της ηγεμονικής δυνάμεως. Η δεύτερη σκέψη που κάνω με αυτό ως δεδομένο είναι μήπως κάποια συγκεκριμένα γεωστρατηγικά κέντρα σχεδιασμού στις ΗΠΑ εξωθούν τον κύριο Ερντογάν σε κάποιο απονεννοημένο με την Ελλάδα, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα πληρώσει πολύ ακριβά ο κύριος Ερντογάν, γιατί η Ελλάδα δεν είναι κατσαπιάδες, έχει ένοπλες δυνάμεις επαγγελματικές, με ήθος, με τακτική, με επαγγελματισμό σοβαρό και πατριωτισμό. Ναι. Και επίσης γνώση του γιατί πολεμούν. Μέχρι σήμερα ο κύριος Ερντογάν αντιμετωπίζει κατσαπιάδες. Δεν αντιμετωπίζει νατοϊκούς οργανωμένους τρόπους. Εννοείται στα πολεμικά μέτωπα που έχει ανοίξει, όπως στη Βόρεια Συρία. Ακριβώς. Ναι. Και είδατε ότι και στη Βόρεια Συρία έλαβε απαγορευτικό φως από την ίδια τη Ρωσία. Δηλαδή ο κύριος Ερντογάν βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο λοιπόν βλέπω και αν θέλετε με προβληματίζει είναι πιο σοφή τον κύριο Ερντογάν σε απονεμοημένα. Και με τι σκοπό? Ας το θέσω υπομορφή ερωτημάτων. Ναι. Για να το βάζετε ως ερώτημα πάντως, υποπτεύεστε αυτό, ναι, που είπατε προηγουμένως, ότι κάποιοι τον τσιγκλάνε και τον σπρώχνουν να δημιουργήσει αναταραχή στο Αιγαίο. Η οποία θα αποβεί εις βάρος του, ναι, και με αυτόν τον τρόπο θα επέλθει η πτώση του. Μάλιστα. Και μετά την πτώση του θα έρθουν στην εξουσία το δίδυμο Κιλιτσντάρογλου Αξενέρ, το οποίο τα έχει πολύ καλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ισραήλ. Άρα λέτε εδώ, ένα λεπτό, λέτε ότι ένα θερμό επεισόδιο και μια κλιμάκωση στο Αιγαίο συμφέρει τους Αμερικανούς? Συμφέρει αυτούς οι οποίοι επιδιώκουν την πτώση του κυρίου Ερντογάν. Αν αυτοί είναι οι Αμερικανοί, ναι, τότε συμφέρει τους Αμερικανούς. Ποιος δεν θέλει τον Ερντογάν στο κεφάλι της Τουρκίας? Τι να σας πω, εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Ο κύριος Ερντογάν, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, λέω ο Θεός να μου κόβει μέρες, να του δίνει χρόνια. Εγώ τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, η Ελλάδα μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία κάπως κερδισμένη, αν μη τι άλλο, όχι χαμένη? Γιατί σίγουρα ένα πολεμικό επεισόδιο δεν θα είναι αυτό που επιδιώκει η Αθήνα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα δεν θα είναι αυτό που επιδιώκει η Τουρκία, κύριε Μιχάλα. Μάλιστα. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Πιστεύω ακράδαντα ότι το οποιοδήποτε απομονωμένο από πλευράς του κυρίου Ερντογάν θα αποβεί εις βάρος του κυρίου Ερντογάν. Και επειδή τον αγαπώ και τον εκτιμώ, γι' αυτό τον συμβουλεύω να προσέξει πάρα πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάζη.